ξανά στο προσκήνιο συνδετήριος και τρένο, αναφέρει η εφημερίδα. Βλέπουμε εδώ ένα ρεπορτάζ που υπογράφει ο Μπάμπης ο Σαββίδης. Την οδική σύνδεση του νέου αεροδρομίου και με τη Μεσαρά αλλά και την ίδρυση προαστιακού ζητούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα παραμείνουμε στο θέμα και θα πάμε στον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Μαμουλάκη, την καλησπέρα μας. Πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλησπέρα στους θεατές και τους θεατές μας. Λοιπόν, συγκεκριμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτών του Ηρακλείου. Από τη μία οδική σύνδεση με Μεσαρά και από τη μία και από την άλλη το θέμα του προαστιακού. Ρεαλιστικός σχεδιασμός? Λοιπόν, νομίζω πως ναι, η απάντηση είναι καταφατική. Και γιατί είναι ρεαλιστικός ο σχεδιασμός? Καταρχάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, η χρυσή ευκαιρία, το ιδανικό momentum, θα έλεγα, για την σύνδεση οδοποιίας μεταξύ του αεροδρομίου και της περιοχής της ευρύτερης της Μεσαρά, που με τόσο αναπτυξιακό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια με τον πρωτογενή τομέα να ανεβάζει ρυθμούς, έχει μεγάλη ανάγκη μιας ορθολογικής σύνδεσης με ασφάλεια και ταχύτητα. Και όχι της μέσω Ηρακλείου ή αλλιώς μέσω Καΐρου σύνδεσης με το αεροδρόμιο του υποκατασκευής στο Καστέλι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό timing. Τώρα που κατασκευάζεται το αεροδρόμιο στο Καστέλι, να γίνει και μια σωστή πραγματική αρτηρία, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Η πρόβλεψη λοιπόν πρέπει πράγματι να λάβει χώρα τώρα. Τώρα είναι την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό καλούμε την πολιτεία ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως υπεύθυνη δύναμη, με παραγωγικό και θετικό λόγο, να έγκαιρα να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στο επίπεδο του σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που πρέπει να ενσωματώνει τις συνδέσεις. Αφενός φυσικά με τον βόρειο δικό άξονα, που σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η ρίστον παρόδο υπάρχει μια καλύτερη ακόμα αρτηρία, ταχύτερη, πιο σύντομη και ενδεχομένως και ασφαλέστερη, αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι. Και φυσικά με ασφάλεια και ή δυνατόν σύμπτυξη με τη Μεσαρά. Σε αυτό το πλαίσιο και φυσικά μην ξεχνάμε και τον νότιο δικό άξονα Κρήτης, όπου είναι υποχρέωση του αναδόχου, του παραχωρησιούχου, να ολοκληρώσει τις κείμενες επικουρικές μελέτες περιβαλλοντικές και οδοποιίας για να έχουμε μια σωστή σύνδεση του αεροδρομίου και με το βορρά του νησιού μας αλλά και με τον νότο. Ένας νότος ο οποίος διψά για ανάπτυξη, μια δίκαιη βεβαίως ανάπτυξη, αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό ακριβώς λοιπόν το ζήτημα θέσαμε επιτάπητος με μια κοινοβουλευτική μας παρέμβαση και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι με χαρά είδα μεγάλο πλήθος συνυπογραφών, όπου ουσιαστικά εννοώ συναδέλφων βουλευτών, ναι, όπου ναι. Πιέζει καλή έννοια την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα και έγκαιρα να προνοήσει στον εν λόγω σχεδιασμό. Θεωρείτε πως υπάρχει μία έλλειψη στο κομμάτι των βοηθητικών συνοδών, έτσι, έργων που έχουν να κάνουν και με τις μετακινήσεις δίπλα σε αυτό το κόσμημα που όλοι το θέλουμε και το περιμένουμε πώς και πώς στο αεροδρόμιο στο Καστέλι? Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχει έλλειψη. Παρόλο που όσον αφορά το αεροδρόμιο αυτό καθ' αυτό, την ανέγερσή του, την επέκτασή του, να θυμίσουμε ότι πριν από δύο ακριβώς εβδομάδες, με το περίφημο άρθρο 77 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, ουσιαστικά ενισχύθηκε. Ήταν μια άτυπη συμπληρωματική σύμβαση στο έργο και επεκτάθηκαν τα terminals, επεκτάθηκαν όσον αφορά τη δόμησή τους, από 70.000 μέτρα δόμηση στα 90.000. Φυσικά είναι μια κίνηση η οποία χαροποιεί τον κόσμο. Σωστά. Αντιλαμβανόμαστε ότι το αεροδρόμιο ισχυροποιεί τη φέρουσα ικανότητά του, αλλά το λάθος ποιο είναι? Ότι την ίδια χρονική στιγμή δεν προνοήθηκαν οι οδικές συνδέσεις. Έστω λοιπόν και τώρα. Έστω λοιπόν και αυτή τη χρονική στιγμή, ναι, πρέπει να προωθήσουν ώστε να υπάρχει μια σοβαρή σύνδεση και με το Ηράκλειο αλλά και με τη Μεσαρά. Το τονίζουμε διότι αν θέλουμε σοβαρή, δίκαιη και ισχυρή ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Μεσαρίτικου κάμπου, πρέπει να υπάρχουν και οι οδεύσεις. Αυτή η διαδικασία χρηματοδοτικά πώς μπορεί να τρέξει τη δεδομένη χρονική στιγμή, κύριε Μαμουλάκη? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση, γιατί το πρακτικό σκέλος πάντοτε ακουμπάει στο χρηματοδοτικό σκέλος. Λοιπόν, υπάρχουν οι πόροι. Υπάρχει δυνατότητα και από ό,τι πληροφορούμαστε και μελέτες οι οποίες μπορούν να τρέξουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Να θυμίσω ότι δόθηκαν 104 εκατομμύρια ευρώ μόλις πριν από 15 μέρες για την επέκταση του αεροδρομίου. Και καλώς. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί να μην υπάρξουν αντίστοιχοι πόροι για την όδευση. Διότι οι οδεύσεις αφορούν όλους τους πολίτες, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και τους έχοντες και τους μη προνομιούχους. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και επειδή αναφέραμε και το μέσο στη στροφή, να πούμε και το εξής. Εδώ, επίσης, η ευκαιρία, τώρα που κατασκευάζεται το έργο ενώ σε επίπεδο απαλωτριώσεων του δρόμου, τώρα να υπάρχει και η πρόνοια για ένα μέσο σταθερή στροχιά, ένα φιλοπεριβαλλοντικό τρένο που θα μπορέσει να δώσει με χαμηλό τίμημα προσβασιμότητα σε όλους τους πολίτες.
Μάλιστα, μάλιστα. Απάντηση έχει υπάρξει. Όχι, η απάντηση όμως αναμένεται. Ναι. Θυμίζουμε ότι μετά από μια παρέμβαση έχει ένα περιθώριο 15 ημερών η κυβέρνηση για να απαντήσει. Ναι. Στην περίπτωση που έχουμε έγκαιρη απάντηση, τότε το θέμα φυσικά θα έρθει σε επίπεδο επίκαιρης ερώτησης, ώστε ο αρμόδιος... Αυτή είναι η διαδικασία, κοινοβουλευτικά. Ναι, βέβαια. Να... το κοινοβούλιο. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά.